Πάμε σύντομα να αναφέρουμε τις δύο νεκάδες για την κυβερνητική ομάδα. Ξεκινάει η Ξενοφόνος Μαρία, η Νεοφύτου Χριστίνα, η Λοΐζου, η Θεολόγου, η Παπανεοφύτου, η Αδάμου, η Αγγέλοβα, η Πολυδόρου, η Παπαδάτου, η Μωυσέως και η Αδάμου. Ενώ για την ομάδα των φιλοξενούμενων ξεκινάει η τερματοφύλακας η Κουλουσιά, Αντωνίου Ραφαέλα, Αντωνίου Γεωργία, η Ρίτς, η Θεοχάρους, η Τζιν, η Ευρυπίδου, η Οικονομίδου, η Κούνουπου, η Κακοψίδου και η Ιωάννου. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα έχει και τόσο βαθμολογικό κέρδος. Το κίνητρο έχει σημασία ανάμεσα στις δύο ομάδες, οι οποίες θέλουν να δικαιώσουν και οι δύο ομάδες με νικηφόρο αποτέλεσμα. Εδώ βλέπουμε την ομάδα της Καρμιώτισσα να αναπτύσσεται από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Να θυμίσουμε ότι η ομάδα της Καρμιώτισσας αγωνίζεται στον ημιτελικό κυπέλλου την επόμενη εβδομάδα μαζί με την Ομόνια. Στο Πέρα χωριό. Πλάιο το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα Γεωροσκύπου από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Στο οποίο είναι έτοιμη να εκτελέσει η Χαρά Λοΐζου. Αναφέρουμε ότι είναι πολύ χαμηλός ο μέσος όρος ηλικίας των ποδοσφαιρίστριων. Οι πλήστες είναι Κύπριες, λίγες είναι ξένες. Υπάρχει ενδιαφέρον πλέον για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Για να δούμε την κάθε την πάσα η οποία ελέγχει η τερματοφύλακα της Γεροσκύπου, η Ξενοφόντος. Η οποία κάνει ένα γέμισμα. Στον χώρο του κέντρου ελέγχει η Θεολόγου. Άνοιγμα προς τα δεξιά, λαθασμένη πάσα. Κερδίζει η ομάδα της Καρμιώτισσας, η οποία επιτίθεται από τα αριστερά. Για να δούμε, προσπαθεί να κερδίσει κάτι εκεί. Και η μπάλα καταλήγει out. Μέχρι στιγμής τα πρώτα λεπτά βλέπουμε την ομάδα της Καρμιώτισσας Χρυσομυγιά να προσπαθεί να αναπτυχθεί, να επιτεθεί. Αναγνωριστικό παιχνίδι. Για να δούμε την ομάδα της Καρμιώτισσας, η οποία πάλι είναι στο προσκήνιο. Πολύ ωραία κάθετη δεξιά πάσα. Θα γίνει σέντρα στην περιοχή, όμως καταλήγει απευθείας out. Επιθετικά έχει ξεκινήσει η ομάδα της Καρμιώτισσας. Να αναφέρουμε ότι στον πάγκο των γηπεδούχων ομάδα είναι η Σουάν, η Λάμπρου, η Νεοφύτα, η Φιλίππου, η Μίτα, η Καροθέου, η Λίλη, η Καροθέου, η Γιασμίνα, η Φιλίππου και η Ρεβέκα. Ενώ για την ομάδα της Καρμιώτισσας είναι η Θεοδόρου, η Μίλκα, η Κλαούδια, η Αντωνίου, η Σάβα, η Παύλου, η Ψαρά και η Βασιλική. Πλάιο out για την Καρμιώτισσα Πολεμιδιών. Και κερδίζει ένα κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η φιλοξενούμενη ομάδα. Δεν θυμίζουμε ότι η Καρμιώτισσα Χρυσομυγιά είναι στον ημιτελικό κυπέλλου, τον οποίο θα αγωνιστεί την επόμενη εβδομάδα στο Πέρα χωριό μαζί με την Ομόνια.
Έτοιμη η Καρμιώτισσα Χρυσομιγιά να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα δεξιά. Καλό χτύπημα. Προσπαθούν να απομακρύνουν την μπάλα γηπεδούχος ομάδα και να βγάλουν τώρα μία αντεπίθεση. Από τα δεξιά όπως επιτίθενται οι ομάδες, κάθε την πάσα όμως είναι πολύ δυνατή. Ελέγχει εδώ η αμυντικός της Καρμιώτισσας και πλάγιο out για την Γεροσκήπου, η οποία σιγά σιγά προσπαθεί να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο. Ένα πλάι out τώρα για την Καρμιώτισσα Χρυσομιγιά. Μια συμφωνία ανάμεσα στα δύο σωματεία, Καρμιώτισσα και Χρυσομιγιά, η οποία είναι για ένα χρόνο. Για να δούμε εδώ, πήγε να γίνει το λάθος. Και αμυντικός όμως η Χαραλοΐζου απομάκρυνε την μπάλα. Διεκδίκησε εδώ η Γεροσκήπου ένα φάουλ, δεν δόθηκε, πλάι για την Καρμιώτισσα Χρυσομιγιά. Από τα δεξιά πως επιτίθενται φιλοξενούμενοι. Και πλάι out τώρα για την κυπέδουχο ομάδα. Το οποίο θα εκτελέσει η Παπανιοφίδου. Προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους. Για να δούμε, θα γίνει η σέντρα ή κεφαλιά. Μαζεύει ξενοφόντος Μαρία, η αρχηγός των κυπεδούχων, η οποία είναι έτοιμη να βγάλει πάνω την άμυνα της Γεροσκήπου και να δει συνέχεια στο παιχνίδι. Εδώ χτύπησε με την μπάλα. Για να δούμε. Θα έχει ζαλιστεί η παίχτηρα της Γεροσκήπου. Είναι στο έδαφος. Μπαίνει το ιατρικό επιτελείο μέσα. Τώρα δεν βλέπουμε αν είναι, ποια παίχτηρα είναι κάτω. Δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό. Σηκώνεται τώρα η παίχτρια της Γεροσκήπου. Έτοιμο να επαναρχίσει το παιχνίδι με ελεύθερο λάχτισμα. Το fair play έγινε από τις παίχτερες της Γεροσκήπου και ξεκινάει την προσπάθειά της από την άμυνα η ομάδα της Καρμιώτισσας. Πάει να γίνει εδώ ένα λάθος. Όμως θα ξεπεράσουν την πίεση των γηπεδούχων οι φιλοξενούμενοι και προσπαθούν τώρα με κάθετες πάσες να αναπτυχθούν, να βγουν μπροστά. Μπάλα βγαίνει στα αριστερά προς την Τζίνη. Πολύ όμορφο το passing game από τις παίχτερες των φιλοξενουμένων, οι οποίες αναπτύσσονται από τα αριστερά με την Τζίνη. Να γυρίζει την μπάλα από πλάι, όμως η μπάλα καταλήγει στην ξενοφόντος, η οποία δίνει με ένα μακρινό βολέ συνέχεια στο παιχνίδι. Κερδίζουν κεφαγιά οι παίχτηρες της Καρμιώτισσας. Πάλι η Τζίνη από τα αριστερά. Εδώ γίνεται ένα λάθος, το πλασέ, η μπάλα στο δοκάρι. Να εδώ επαναφορά
άστοχο το σιούτ, μπάλα καταλήγει έξω. Η πρώτη προσπάθεια, τελική θα λέγαμε, από τις παίχτριες των φιλοξενουμένων. Μια πολύ καλή ευκαιρία, η μπάλα όμως χτύπησε στο δοκάρι, στην επαναφορά η επιθετικός η Καρμιώτης έστειλε την μπάλα έξω. Καλή προσπάθεια από τις παίχτριες των φιλοξενουμένων, οι οποίες από το ξεκίνημα δείχνουν περισσότερη διάθεση. Αναπτύσσουν πολύ όμορφα και από τις δύο πλευρές. Παίζουν την μπάλα κάτω. Για να δούμε τώρα, πάλι προσπαθούν να αναπτυχθούν. Στοχεύουν περισσότερο την Τζίνι από τα αριστερά, η οποία δείχνει ότι είναι μια ποιοτική winger. Για να δούμε τώρα την Κεροσκύπου, η οποία ανεβαίνει από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Θα ανακόψουν όμως οι παίχτηρες της Καρμιώτισσας. Έχει ανοίξει τώρα λίγο το παιχνίδι. Πολύ όμορφο passing game από τις παίχτηρες της Καρμιώτισσας, οι οποίοι επιτίθουν και πάλι από τα αριστερά. Αλλαγή παιχνιδιού με σκοπό τη reach, όμως θα παραχωρήσει το play out η Παπανιωφίδου. Πλάι out από τα δεξιά όπως επιτίθεται η Καρμιώτισσα, το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει η Αντωνίου. Ελέγχει όμως εκεί παίχτερες Γεροσκύου, παραχώρησε νέο play out, το οποίο και πάλι θα εκτελέσει η Αντωνίου. Μια συνεννοησία μεταξύ των ποδοσφαιρίστριων της Καρμιώτισσας, όμως θα ανακτήσουν κατοχή και πάλι οι παίχτες της Καρμιώτισσας. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι προσπαθούν οι παίχτες της Καρμιώτισσας με την μπάλα κάτω. Εξαιρετικό τάκλιν όπως από την Παπανιωφίδου παραχωρεί το play out για την Καρμιώτισσα. Δείχνει περισσότερη διάθεση γεμάτο της Καρμιώτισσας. Αναπτύσσεται και από τις δύο πλευρές. Η κλασική ευκαιρία προήλθε από επέλαση της Τζιν από τα αριστερά. Τώρα το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ξενοφόνος Μαρία, η αρχηγός της γηπεδού ομάδας. Ανεβαίνει αμυντική γραμμή της Γεροσκύπου, σχεδόν προς το κέντρο του γηπέδου, με σκοπό να κερδίσει κάποια μέτρα στο γήπεδο. Όμως πανέρχονται οι παίχτηρες της Καρμιώτισσας. Κερδίζουν την μπάλα παίχτες Γεροσκύπου. Μόνη όμως η Πολυδόρου προσπάθησε να βγάλει την επίθεση για τη Γεροσκύπου. Παίζουν ένα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο οι παίχτες Καρμιώτισσας με την μπάλα κάτω. Ξεκινούν το παιχνίδι από πίσω. Όμως οι παίχτερες της Γεροσκύπου στέκονται πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο, κλείνουν τους χώρους και προσπαθούν να βγάλουν τις αντεπιθέσεις με τους χώρους που δημιουργούνται όταν ανεβαίνουν η αμυντική ζώνη της Καρμιώτισσας. Η πάσα η οποία δεν πέρασε για την Παπανιωφίδου και πλάι out για τη Γεροσκύπου από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Πάλα βρίσκεται στον αέρα, τώρα λέχει η άμυνα της Γεροσκύπου η οποία απομακρύνει και play out για την ομάδα της Γεροσκύπου από τα αριστερά, το οποίο θα εκτελέσει η Αντωνίου.
όπως διαφαίνεται στο γήπεδο, η ομάδα της Καρμιώλης σας παίζει με σύστημα 4-4-2, ενώ η ομάδα της Γεροσκύπου με 4-2-3-1. Τώρα έχουμε πλάι out για την ομάδα της Καρμιώλης σας από τα δεξιά. Υπάρχει ενδιαφέρον για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Προσπαθά και η FIFA και η UEFA να αναπτύξουν το γυναικείο ποδόσφαιρο. Στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Οι παίκτες Καρμιώλης σας προσπάθησαν να ανεβούν μπροστά, έκλεψαν όμως η ομάδα της Γεροσκύπου, δεν τα κατάφερε όμως να συνδυαστεί να βγει στην επίθεση και έχουμε μπλάει out για την ομάδα της Καρμιώλης από τα αριστερά. Το οποίο εκτελείται και οι παίκτες της Γεροσκύπου θα παραχωρήσουν νέο πλάι out. Λέγαμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια στο γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί βλέπουμε πάρα πολλές νεαρές, Κύπριες κυρίως, να αγωνίζονται στις ομάδες. Θεωρούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο το γυναικείο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ταλέντα. Πλάι-out από τα αριστερά για μας Καρμιώλης σας. Βγάζει την μπάλα όμως η Γεροσκύπου, η οποία προσπαθεί να ανεβεί. Κλέβουν και πάλι η ομάδα της Καρμιώλης σας, η οποία προσπαθεί από τα δεξιά να ανεβεί. Έκοψε η Αντωνίου, η οποία προσπάθησε να περάσει την Παπανιωφίδου, δεν πέρασε και κερδίζει το φάουλ η ομάδα της Καρμιώλης σας. Λίγο πιο κάτω από το κέντρο του γηπέδου, δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα της Καρμιώλης σας. Είναι μια καλή ευκαιρία για την ομάδα της Καρμιώλης σας να φέρει την μπάλα στην περιοχή της Ξενοφόντος. Προτιμούν την κοντινή πάσα όμως οι παίκτες Καρμιώλης σας. Προσπάθησε να ανεβεί από τα δεξιά, δεν τα κατάφερε. Έχουμε το out για την ομάδα της Γεροσκύπου. Υπάρχει όμως παίκτρια στο έδαφος, η οποία φαίνεται να χτύπησε. Όμως σηκώνεται έτσι σιγά σιγά. Δεν φαίνεται κάτι ανησυχητικό. Και εγώ να θυμίσουμε ότι ο αγώνας είναι μια προσφορά των Σοφιανών Κυπριανού Insurance Agents. Η Κορίνα προσπαθεί από τα δεξιά να φέρει την Γεροσκύπου στην επίθεση, όμως η μπάλα κατέληξε πλάι out. Στέκεται πολύ καλά στο γήπεδο η ομάδα της Γεροσκύπου. Κλείνει αρκετούς χώρους. Δυσκολεύει την ομάδα της Καρμιώλης σας, η οποία φαίνεται ότι είναι πιο ευδιάθετη από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Τώρα κέρδισε ένα φάουλ η ομάδα της Καρμιώλης σας. Η διαιτητής, η κυρία Πιχάρα Μαριάννα, έδωσε το φάουλ. Πάλι παίζουν με την μπάλα κάτω. Δεν προτιμάνε την ψηλή παγιά ομάδα της Καρμιώλης σας και προσπαθούν να αναπτυχθούν ξανά με σίγουρες κοντινές πάσες. Υπάρχει θέληση από την ομάδα της Καρμιώλης σας. Όμως κλείνουν πολύ όμορφα τους χώρους η ομάδα της Γεροσκύπου. Τώρα γίνεται μια παλιά συμπεροχή, το κοντρόλ όμως ήταν τέτοιο που δίνει το δικαίωμα στην Ξενοφόντο, στην τερματοφύλακα, να βγει και να μαζέψει την μπάλα. Και να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι
με ένα βολέ μακρινό, όπου έγινε μια συνεννοησία. Όμως αλέξηκε πάλι η αμυντικός της Καρμιώτισσας, η οποία γύρισε πίσω στην τερματοφύλακα, την Κουλουσιά Ελένη, και ξεκινά να αναπτύσσουν και πάλι από τα πλάγια μας η Καρμιώτισσας. Έγινε το λάθος, όμως κερδίζει το play out η ομάδα της Καρμιώτισσας από τα δεξιά. Βλέπουμε διάθεση από την ομάδα της Καρμιώτισσας και από την ομάδα της Γεροσκύβου. Η ομάδα της Καρμιώτισσας προσπαθεί να αναπτυχθεί με κοντινές πάσεις και από τις δύο πλευρές. Η ομάδα της Γεροσκύβου όμως αμήνεται πάρα πολύ καλά, κλείνει τους χώρους και προσπαθεί μέσω αντεπιθέσεων. Έχει καλές παίκτριες επιθετικά, γρήγορες. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό η ομάδα της Γεροσκύβου. Όπως αυτή τη στιγμή που βλέπουμε, έτσι η τελική πάσα η οποία προσπαθεί να δώσει το δικαίωμα επιθετικά στη Γεροσκύβου δεν είναι καλή. Αναχτούν και πάλι την καλοχή η ομάδα της Καρμιώτισσας. Από τα αριστερά προσπαθούν να ανέβουν στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Γίνεται μια προωθημένη παγιά, όμως έγινε το λάθος από την ποδοσφαιρίστρια της Γεροσκύβου και πάλι η Τζίνη από τα αριστερά. Εξαιρετική άμυνα εκεί από την Παπαδάτου, η οποία ανεβαίνει τώρα. Γίνεται μια προωθημένη παγιά, είναι γρήγορη η Παπαδάτου. Κερδίζει εδώ την κόντρα, όμως η μπάλα θα καταλήξει πλάι ό,τι για την Καρμιώτισσα. Ήταν μια εξαιρετική άμυνα που έχει βγάλει η ομάδα της Γεροσκύβου εδώ, με την Αδάμου τη Μύρια να ανεβαίνει. Όμως η κόντρα να μην την ευνοεί. Αναχτούν και πάλι κατοχή η ομάδα της Καρμιώτισσας, η οποία προσπαθεί από τον άξονα τώρα με καλές προϋποθέσεις. Η μπάλα πηγαίνει στα δεξιά, η σέντρα στην περιοχή, απομακρύνει η άμυνα της Γεροσκύβου, κερδίζει την μπάλα και πάλι η ομάδα της Καρμιώτισσας, όμως το σουτ πηγαίνει ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Δεν έχει απειλήσει μέχρι στιγμής η ομάδα της Γεροσκύβου, όμως στέκεται πάρα πολύ καλά στο γήπεδο, βγάζει πάρα πολύ καλές άμυνες. Ένα απολαγευτικό σχόλιο τώρα για τον έφορο της ομάδας Γεροσκύβου. Η ξενοφόλος Μαρία Τίμη να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με την ομάδα της Καρμιώτισσας να έχει την κατοχή η Τζίνη τώρα. Γίνεται όμως το λάθος το χώρο του κέντρου. Μια προστινή παγιά η οποία θα ελέγξει άμυνα της Καρμιώτισσας και θα απομακρύνει την μπάλα. Θα κερδίσουν όμως και πάλι οι παίχτες Γεροσκύβου. Η διάθεση που υπάρχει είναι πάρα πολύ μεγάλη και από τις δύο ομάδες. Γίνονται πάρα πολλά λάθη, όμως υπάρχουν τρεξίματα, αρκετά κλεψίματα στο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Υπάρχει θέληση, διάθεση. Γενικώς παρακολουθούμε ένα όμορφο παιχνίδι. Play out για την Γεροσκύβου. Η Μωυσέως τώρα, η Δέσποινα, εκτελεί το πλάγιο. Η Αδάμου δεν μπόρεσε. Έλεγχε την μπάλα και πάλι η ομάδα της Καρμιώτισσας με την κακοψή του.
γίνεται το λάθος εδώ από την ομάδα της Καρμιώτισσας, κερδίζουν παίχτες της Γεροσκήπου, οι οποίες τώρα έχουν καλές προϋποθέσεις για να κάνουν μια επιθετική ενέργεια, όμορφη τρίπλα εδώ από την Αδάμου, γίνεται η πάσα, όμως ανακόπτει κεντρική αμυντικός της Καρμιώτισσας και τώρα γίνεται μια αντεπίθεση από την ομάδα της Καρμιώτισσας. Μαγιά διαγώνα για την Τζίνι, κλέψε την μπάλα όμως στο κοντρό, δεν είσαι δώσει το δικαίωμα να μπει με καλές προβλήσεις. Γίνεται το λάθος τώρα από τη Ξενοφόντος, σούρα από μακριά, ελέγχει όμως η άμυνα της Γεροσκήπου, η μπάλα καταλήγει out. Καλή ευκαιρία για την Καρμιώτισσα. Ευκαιρία η οποία ξεκίνησε από μια αντεπίθεση της Γεροσκήπου, υπήρχαν καλές προϋποθέσεις. Έβγαλε την άμυνα η Καρμιώτισσα και στην αντεπίθεση έγινε τελική προσπάθεια από την ομάδα της Καρμιώτισσας. Μια καλή προσπάθεια, η οποία όμως κατέληξε out. Μπάλα τώρα ελέγχεται από τις παίχτες της Γεροσκήπου, γίνεται μια συνεννοησία. Κερδίζει το φάουλ η Καρμιώτισσα. Αυτή τη φορά θα γίνει γέμισμα στην περιοχή, από ό,τι φαίνεται. Βλέπει έξω ότι Ξενοφόντος επιχειρεί. Εκπληκτική επέμβαση από τη Ξενοφόντος, η οποία θα αποσώσει τον γκολ. Η μπάλα πήγαινε προς την αιστεία. Ήταν έξω η τερματοφύλακα στη Γεροσκήπου, η Ξενοφόντος. Επιχείρησε το μακρινό σουτ η παίχτρια της Καρμιώτισσας, όμως αντιλήφθηκε έγκαιρα, έκανε 2-3 βήματα προς τα πίσω και απέκρουσε την μπάλα. Ξενοφόντος, η οποία δείχνει να έχει πολύ καλές ικανότητες. Τώρα η ομάδα της Γεροσκήπου προσπαθεί να αναπτυχθεί από πίσω. Όμορφες πάσεις από την ομάδα της Γεροσκήπου. Η προωθημένη μπαγιά όμως διάβασε αμυντικός της Καρμιώτισσας και έκλεψε την μπάλα. Και τώρα προσπαθούν να αναπτυχθούν με ωραίες πάσεις η ομάδα της Καρμιώτισσας. Ανοίγει το παιχνίδι. Μπάλα πηγαίνει στα δεξιά. Και θα κερδίσουν το play out οι παίχτες της Καρμιώτισσας. Θα απομακρυνθεί τώρα η μπάλα σε νέο play out, το οποίο κερδίζει η ομάδα της Γεροσκήπου. Να θυμίσουμε ότι ο αγώνας είναι μια προσφορά των Σοφιανών και Κυπριανού Insurance Agents, τους οποίους και ευχαριστούμε. Το τρίο της διαιτησίας είναι διαιτητής η Πιτσάρα Μαριάννα, πρώτος βοηθός ο Αγαθοκλέος Ραφαήλ, δεύτερη βοηθός η Κοντάκη Γαλάτια. Fly out τώρα για την Γεροσκήπου, η οποία επιτίθεται από τα αριστερά, με την Αντωνίου να έτοιμη να το εκτελέσει. Θα διώξει την μπάλα η ομάδα της Καρμιώτισσας, η οποία προσπάθησε να βγει μπροστά, όμως και πάλι η άμυνα της Γεροσκήπου θα ελέγξει και θα κερδίσει και το play out η Αντωνίου. Η οποία είναι έτοιμη να και εκτελέσει και το play out. Βγάζει πάρα πολύ καλές άμυνες η ομάδα της Γεροσκήπου. Ανταποκρίνεται πάρα πολύ θετικά στις πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις για επίθεση της Καρμιώτισσας. Και πάλι εδώ η Αντωνίου με ένα πολύ όμορφο τάκλι βγάζει την μπάλα σε play out. Καταγράφουμε έτσι τρεις τελικές προσπάθειες για την ομάδα της Καρμιώτισσας. Η μέρα στα πρώτα λεπτά ήταν μια κλασική ευκαιρία
Ήταν η Τζίνια που επιχείρησε το σιούτ, την μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά το σιούτ κατέληξε out. Και η τρίτη προσπάθεια ήταν το μακρινό σιούτ που επιχείρησε η ομάδα της Καρμιώτισσας. Όταν είδε εκτός περιοχή στην Ξενοφόντος, η οποία απέκρουσε εντυπωσιακά. Βρισκόμαστε στο μισάωρο του παιχνιδιού. 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η Καρμιώτισσα και πάλι είναι στο προσκήνιο. Μια πολύ καλή, δυνατή όμως πάσα, την οποία θα προλάβει η παιχτριά της Καρμιώτισσας πολύ όμορφα. Όμως θα βγάλει πολύ καλή άμυνα εδώ οι παίχτερες Γεροσκύβου. Και η Αδάμου θα κερδίσει το φάουλ. Να δώσει λίγες ανάσες στην ομάδα της Γεροσκύβου. Και το δικαίωμα να κερδίσουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Ξενοφόντος, η οποία φεύγει από το τέρμα της και έρχεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Με μακρινή μπαγιά όπως φαίνεται. Θα επιχειρήσει η ομάδα της Γεροσκύβου να προσπαθήσει να φέρει στην αντίπαλη περιοχή την μπάλα. Η ομάδα της Καρμιώτισσας όμως έδιωξε την μπάλα. Η κεφαλιά η οποία έγινε προς τα πίσω, όμως η άμυνα της Γεροσκύβου ελέγχει. Εδώ κέρδισε το φάουλ η παιχτήρα της Γεροσκύβου, η οποία μένει και στο έδαφος. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Εκ πρώτης δεν φάνηκε να είναι κάτι σοβαρό. Θα τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες όμως. Και έγινε μια καλή ευκαιρία για τις παιχτήρες να πιούν λίγο νεράκι. Μηδέν-μηδέν ανάμεσα στις δύο ομάδες. Εδώ βλέπουμε την παίχτρια της Γεροσκύβου να σηκώνεται. Φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Κέρδισε κάποια λεπτά, κάποιες ανάσες. Η Ξενοφόνος γεμίζει την μπάλα. Όπου ελέγχει η άμυνα της Καρμιώτισσας και προσπαθεί πολύ όμορφα να βγει από τα δεξιά στην επίθεση. Με 10 ποδοσφαιρίστρες η ομάδα της Γεροσκύβου, καθώς είναι τραυματίας η παίχτρια η Αδάμου η Μύρια. Κάλυψε πολύ όμορφα η Θεολόγου την μπάλα και η μπάλα κατέληξε out. Έτοιμη Ξενοφόντος να επαναφέρει την μπάλα από το ελεύθερο λάχτισμα. Κερδίζει την κεφαλιά η παίχτρια Καρμιώτισσας. Για να δούμε εδώ, πάει να γίνει μια συνεννοησία. Όμως η Ξενοφόντος για ακόμα μια φορά καθαρίζει τη φάση. Σουτ και πάλι από μακριά. Η Ξενοφόντος όμως πάλι σταθερή, δίνει τη λύση. Επιχειρούν από μακρινή απόσταση τα σιούτ η ομάδα της Καρμιώτισσας. Επιχείρησαν δύο μακρινά σιούτ και τα δύο πήγαιναν στην εστία. Όμως η Ξενοφόντος ήταν σε καλή θέση, απέκρουσαν και τα δύο. Fly out τώρα που εκτελείται. Μπάλα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου. Μια μπαγιά προωθημένη. Όμως η άμυνα της Καρμιώτισσας θα ελέγξει και θα προσπαθεί να αναπτυχθεί και πάλι. Μια όμορφη μπαγιά από τα προς τα δεξιά. Έκοψαν όμως οι παίχτες της Γεροσκύβου, οι οποίες τώρα προσπαθούν να βγουν στην επίθεση. Φαίνεται ότι ήταν δυνατή μπαγιά, όμως κέρδισε εκεί οι παίχτρες Γεροσκύβου.
Όμως το τελευταίο κοτρόλ την πρόδωσε. Κέρδισαν η ομάδα της Καρμιώτισσας, οι οποίες προσπαθούν τώρα να ανοιγούν από τα αριστερά. Η Τζίνι, η οποία προσπάθησε να κάνει μια πάσα, όμως δεν ήταν καλή. Θα κερδίσουν όμως το πλάγιο οι παίχτες της Καρμιώτισσας. Από τα αριστερά όπως επιτίθονται. Έγινε εδώ το λάθος. Ένα εύκολο το λάθος θα έλεγα. Όμως αυτά συμβαίνουν και σε μεγάλα επίπεδα. Κλέβει εδώ η Αδάμου. Πολύ μαχητική η παίχτηρα της Γεροσκήπου. Ποδοσφαιρίστρια και της Εθνικής Κύπρου. Από τις πιο ποιοτικές του γηπέδου. Προσπαθεί να ανέβει τώρα η ομάδα της Γεροσκήπου. Είναι αυτό που λέγαμε έτσι, μια τελική πάσα στο τελευταίο τρίτο το επιθετικό κομμάτι. Να ήταν πιο σωστή, πιο καλή. Εδώ όμως κέρδισε το φαόλι η ομάδα της Γεροσκήπου. Και η κυρία Πιχάρα, η διαιτήτρια του παιχνιδιού, έδωσε την κίτρινη κάρτα στην Ευρυπίδου, ήταν η Οικονόμου. Στην Οικονομίδου πρέπει να ήταν η κίτρινη κάρτα. Η μπάλα η οποία βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου και θα προσπαθήσει η ομάδα της Γεροσκήπου να φέρει την μπάλα στην περιοχή της Καρμίωσης με μεγάλη μπαγιά. Το φάουλ εκτελέστηκε όμως. Δεν ήταν καλό, κλέβουν την μπάλα εδώ οι παίχτες της Καρμιώτισσας. Με την οικονομή του τώρα να δίνει στα δεξιά. Πολύ όμορφο εδώ το passing από την μπάλα της Καρμιώτισσας, η οποία από το ξεκίνημα του παιχνιδιού δείχνει ότι είναι ομάδα η οποία προσπαθεί να παίξει με την μπάλα κάτω. Χτίζει το παιχνίδι της από πίσω. Εδώ υπάρχουν πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις. Μπαγιά προς τα δεξιά που γίνεται. Θα προλάβει η παίχτρια της Καρμιώτισσας. Μια καλή ευκαιρία. Δεν τα κατάφερε. Ζητάνε χέρι η ομάδα της Καρμιώτισσας. Τίποτα λέει η διαιτητής. Πολύ όμορφη επέλαση από την Αδάμου. Όμως είχε χάσει το κοντρόλ της μπάλας. Και έκανε και το φάουλ. Βρίσκεται και στο έδαφος οι παίχτερες Γεροσκήπου. Όμως δεν φαίνεται να είναι κάτι. Θα σηκωθεί. Και είναι έτοιμη η ομάδα της Καρμιώτισσας να κάνει ένα γέλισμα στην περιοχή της Γεροσκήπου, το οποίο γίνεται. Η πρώτη κεφαλιά από την ομάδα της Καρμιώτισσας, όμως η Αδάμου τώρα κερδίζει την μπάλα και προσπαθεί να βγάλει την Γεροσκήπου στην επίθεση, θα κερδίσει και το play out. Κορίνα η Αδάμου, η οποία είναι παίχτρια της Εθνικής Κύπρου. Είπαμε ότι είναι μία από τις ποιοτικότερες παίχτριες του γηπέδου αυτή τη στιγμή. Το play out το οποίο εκτελέστηκε από την Παπαδάτου. Όμως η ομάδα της Καρμιώτισσας και πάλι αναχτά την κατοχή της μπάλας. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, προσπαθεί από τα δεξιά τώρα να επιτεθεί. Η κάθετη πάσα η οποία δεν πέρασε. Εδώ ζήτησε φάουλ η ομάδα της Καρμιώτισσας. Το shoot που έγινε μετά από κόντρες, η μπάλα κατέληξε out. Είναι κάτω η παίχτρια της Καρμιώτισσας, η οποία ζήτησε το φάουλ και ζητάνε από το ιατρικό επιτελείο να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Επιχειρούν τα shoot η ομάδα της Καρμιώτισσας. Δεν κάνω λάθος, είναι το πέμπτο σουτ στο παιχνίδι.
έξω από τη μεγάλη περιοχή. Όμως και αυτό θα καταλήξει out. Η ομάδα της Γεροσκήπου δεν έχει απειλήσει ακόμη την εστία της Ελένης, της καλουσίας Ελένης. Όμως κλείνει πάρα πολύ όμορφα τους χώρους και δεν επιτρέπει στην ομάδα της Κανιώτισσας να απειλήσει εντός μεγάλης περιοχής. Προσπαθάνε οι παίχτες της Κανιώτισσας με μακρινά σιούτ να απειλήσουν την εστία της Ξενοφόντος, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Η παίχτρια της Καρμιώτισσας που δείχνει να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα βρίσκεται στο έδαφος εδώ και ένα λεπτό. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Τεσσαραγωστό λεπτό του παιχνιδιού, 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τελευταία αγωνιστική του πρωτάθλημα γυναικών Τίμκο. Ολοκληρώνεται σήμερα το πρωτάθλημα αυτό το παιχνίδι. Και οι δύο ομάδες δεν έχουν βαθμολογικό κέρδος, όμως παίζουν για το κίνητρο. Θέλουν και οι δύο ομάδες να κλείσουν αυτό το πρωτάθλημα με νίκη. Η ομάδα της Καρμιώτισσας, να θυμίσουμε ότι βρίσκεται στον ημιτελικό κυπέλλου. Θα παίξει την επόμενη εβδομάδα στο Πέρα Χωριό μαζί με την Ομόνια για ένα εισιτήριο στον τελικό. Μια καλή ομάδα η Καρμιώτισσα Χρυσομυγιά, η οποία προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, αναπτύσσεται κυρίως από την άμυνά της, κυρίως με καθαρές πάσες, επιτίθεται και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Η ομάδα όμως της Γεροσκήπου είναι μεσοαμυντικά δυνατή ομάδα, δεν επιτρέπει και δεν δίνει δικαιώματα για επιθέσεις στην Καρμιώτισσα. Κλείνει πολύ όμορφα τους χώρους. Επαναρχίζει το παιχνίδι με τη Ξενοφόντος να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα να βρίσκεται στον αέρα. Εδώ κερδίζει η παίχτρια της Γεροσκήπου, η οποία και πάλι προσπαθούν να βγουν επιθετικά με αντιπίθεση. Θα ανακόψουν οι παίχτρες της Καρμιώτισσας. Μαχητικές οι παίχτρες της Γεροσκήπου. Με το που χάσουν την μπάλα τρέχουν συνεχώς να την ξαναπάρουν. Και πάλι η ομάδα της Καρμιώτισσας, η οποία γυρίζει την μπάλα πίσω στην Κουλουσιά Ελένη, την τερματοφύλακα, η οποία δίνει μια μακρύ βολή συνέχεια στο παιχνίδι. Κερδίζουν και πάλι την μπάλα οι παίχτες της Γεροσκήπου. Επιδίδονται τώρα από τα αριστερά με την Αντωνίου. Για να δούμε. Δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα η ομάδα της Γεροσκήπου όμως. Πήγα να ξανακερδίσουν, δεν τα κατάφερα και τώρα υπάρχει μεγάλη προοπτική για επίθεση για την Καρμιώτισσα. Όμως στην τελική πάσα έλεξε εδώ η αμυντικός της Γεροσκήπου πάρα πολύ όμορφα. Βγάζει την άμυνα και προσπαθεί να βγάλει και την επίθεση για την ομάδα της Γεροσκήπου. Η κάθετη πάσα όμως ήταν πάρα πολύ δυνατή, η οποία έλεξε η παίχτρια της Καρμιώτισσας. Δεν μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα. Και τώρα για να δούμε, βρίσκεται στην περιοχή. Έκλεψε η άμυνα της Καρμιώτισσας. Και πάλι κερδίζουν την μπάλα οι παίχτες της Γεροσκήπου, οι οποίες στα τελευταία λεπτά έτσι κέρδισαν μέτρα στο κήπεδο, προσπάθησαν να ανεβούν. Κερδίζει το φαουλ η παίχτρια της Γεροσκήπου κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μετά τη διακοπή η ομάδα της Γεροσκήπου ανεβαίνει, κερδίζει μέτρα στο κήπεδο, προσπαθεί να αναπτυχθεί. Εδώ η τερματοφύλακα της Γεροσκήπου, η Ξενοφόντος, πηγαίνει κάτω από τη μεσαία γραμμή να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Μου θυμίζει έτσι χτύπημα για απευθείας εκτέλεση,
Για να δούμε αν θα το δοκιμάσει. Ναι, είναι απευθείας η εκτέλεση. Όμως η μπάλα θα καταλήξει έξω. Ίσως να είναι και η πρώτη τελική προσπάθεια για την ομάδα της Γεροσκήπου. Αυτό που λέγαμε, ότι η ομάδα της Καλμιώτης σας ξεκινάει το ποδόσφαιρο από την άμυνά της. Μια κάθετη προωθημένη παγιά για την επιθετικό της Καλμιώτης σας. Όμως η άμυνα της Γεροσκήπου και πάλι ελέγχει. Εδώ προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα, όμως θα κοντράρει και θα καταλήξει ξενοφόντος. Μια πάρα πολύ καλή τερματοφύλακα, όπως δείχνει ξενοφόντος. Δίνει τώρα στα αριστερά την μπάλα για την Παπανεοφίδου. Και έχουμε το play out για την ομάδα Γεροσκήπου από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Τι βλέπω την Αδάμου Μύρια μαζί με την Μιουησέο στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Γεροσκήπου. Όσες άμυνες χρειάστηκαν να βγάλουν, τις έβγαλα. Έτσι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεννόηση μεταξύ των δύο ποδεσφαιρίστριων. Κερδίζει όμως η μπάλα τώρα η άμυνα, η Καρμιώτης από Λεμιδιών. Προσπάθησε να αναπτυχθεί. Όμως ελέγχουν την μπάλα και πάλι οι παίχτρες της Γεροσκήπου με την τερματοφύλακα. Παρολίγο εδώ να γίνει το λάθος, ήταν και η τελευταία αμυντικός η παίχτρες Γεροσκήπου. Γεροσκήπου όμως ελέγχει και πάλι την μπάλα. Μια όμορφη πάσα η οποία επιχειρήθηκε, πέρασε. Τώρα και πάλι θα κερδίσουν την μπάλα οι παίχτρες της Καρμιώτησας, η οποία γίνεται μια προωθημένη πάσα με την ξενοφόνωση της μαλοφύλακα της Γεροσκήπου να διαβάζει τη φάση και να ελέγχει, να βγάζει την μπάλα πλάγιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την ξενοφόνωση να λειτουργεί σαν λίμπερο. Πλάγιο για την ομάδα της Καρμιώτησας με την κακοψή του, να ρίχνει την μπάλα και να γίνεται ένα λάθος για να δούμε. Βρίσκεται στην περιοχή της Γεροσκήπου Καρμιώτησας, το σουτ που γίνεται η μάλα μόλις πάνω από το δοκάρι της ξενοφόντος. Και έχουμε το τελευταίο στήρι σφύριγμα του πρώτου ημιχρόνου. Πηγαίνουν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες με το αποτέλεσμα 1-1 στο 0-0. Ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο, με την ομάδα της Καρμιώτησας να έχει έναν απόλυτο ρόλο στο παιχνίδι, να χάνει τις ευκαιρίες, η ομάδα της Γεροσκήπου όμως να μείνεται πάρα πάρα πολύ καλά, να έχει βγάλει όλες τις άμυνες που εμείς να σας αφήσουμε και να επανέλθουμε σε περίπου 10-15